Πάμε παρακάτω. Άλλο. Ο Λάκης Γαβαλάς. Πάμε παρακάτω. Η κυρία Χριστοπούλου είπε ότι αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα σχετικά με την κοπέλα τη 18χρονη. Next, next, next. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ, από πού ακούγονται όλα αυτά και δεν ξέρουμε εμείς. Πώς γίνεται να τα ακούτε όλα εσείς και εμείς να μην ακούμε τίποτα? Δεν είναι έτσι. Άστο τώρα. Αυτές δεν είναι ερωτήσεις. Κάποιοι είπαν και κάποιοι είπαν, ο καθένας σας λέει ό,τι θέλει. Όσες φορές έχουμε έρθει εδώ πέρα, όλο μας λέτε που είπανε και σας κάνανε και σας ράνανε. Γενικώς υπάρχει μια μηχανία. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Σοφρονίου και θέλω πολύ φιλικά να του πω να είναι λίγο πιο ευγενής και ήρεμος μαζί μας, γιατί το ξέρουμε κι εμείς αυτό το κόλπο. Δηλαδή, να μας μιλάει έτσι απότομα και το να αδειάζει τους δημοσιογράφους και τους ανθρώπους που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα και καταθέτουν άποψη, επειδή και στην εκπομπή τον έχω, στο reality τέλος πάντων, τον έχω παρακολουθήσει να είναι πολύ αποτελεσματικό. Είναι λίγο πιο έντονος. Νομίζω ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας. Φαίνεσαι λίγο επιθετικό. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι! Ναι, αλλά είναι έχει μια ένταση γενικότερα σαν άνθρωπο στη δουλειά. Δεν με αφορά η ένταση του εμένα. Είναι ευγενής. Ναι, δεν έχει την εμπειρία που έχει η Καγιά, ας πούμε, ή ο Καράβας αυτή τη στιγμή. Ο Καράβας δεν έχει τόση εμπειρία. Ο άνθρωπος όμως είναι ο πιο ευγενής και τον έχουν επιλέξει κιόλας οι παίκτριες. Ο κύριος Σοφρονίου είναι αγενής. Διότι μιλάει απαξιωτικά. Ξέρουν τι τους περιμένει τώρα, έτσι. Απλά ο Τάσος είναι λίγο πιο αψής, γιατί έτσι είναι σαν άνθρωπος. Είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου. Ωραία. Όλοι οι ανόητοι χειροτέρεψαν. Δεν είδα καμία βελτίωση.